Χρειάστηκε να περάσει μόλις μία ημέρα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, ώστε η Κάμαλα Χάρις να εξασφαλίσει όχι μόνο δωρεές ρεκόρ, αλλά και την υποστήριξη αρκετών εκλεκτόρων των Δημοκρατικών για να λάβει και επισήμως το χρήσμα του κόμματος. Έρευνα του Associated Press έδειξε ότι η Κάμαλα Χάρις είχε λάβει την έγκριση περισσότερων από 1.976 αντιπροσώπων που είναι απαραίτητοι για να κερδίσει την υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. We have work to do. We have doors to knock on. We have people to talk to. We have phone calls to make. And we have an election to win. Μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας της στο Wilmington του Delaware το βράδυ της Δευτέρας, η Δημοκρατική Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υποσχέθηκε πως θα βάλει στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα στην άμβλωση καθώς και το ζήτημα του ελέγχου των όπλων. Σε έναν μέσο όρο 11 δημοσκοπήσεων της Washington Post μετά το debate, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται της Κάμαλα Χάρις κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, μειώνοντας κατά 0,4 μονάδες το προβάδισμα του Τραμπ έναντι του Biden στις ίδιες δημοσκοπήσεις. Πάντως, η Χάρις έχει μπροστά της ακόμη μία ανηφορική κούρσα. Ακόμη και αν δεν βρει εσωκομματικούς αντιπάλους, θα έχει 4 μήνες σκληρής μάχης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και τον J.D. Vance. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να επιλέξει με ποια ή με ποιον θα τη δώσει στο πλευρό της.